κατάσταση στη Φιλανδία, ένα γκρουπ από 110 Σύρους πρόσφυγες, οικογένειες με μικρά παιδάκια και ανάμεσά τους και 36 ασυνόδευτα ανήλικα. Κάθε φορά που φεύγει ένα τέτοιο γκρουπ είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, αλλά συγχρόνως είμαστε και πολύ θυμωμένοι. Είμαστε χαρούμενοι γιατί οι άνθρωποι πάνε επιτέλους να συνεχίσουν τη ζωή τους και τους ευχόμαστε καλή πατρίδα, να σταματήσει ο πόλεμος και να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Αλλά είμαστε θυμωμένοι γιατί σήμερα κλείνει ένας χρόνος από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα μετεγκατάστασης και ενώ μας είχαν υποσχεθεί 33.000 μετεγκαταστάσεις, έχουν γίνει μόνο 5.000. Και η μετεγκατάσταση, ξέρετε, στην Ευρώπη είναι μια ελπίδα και για τους πρόσφυγες, αλλά και για τον λαό μας. Έχουμε με αυτές τις αιτήσεις ασύλου όμως, κύριε Μουζάλα. Δεν σας άκουσα. Με τις αιτήσεις ασύλου που πάνε με ρυθμό χελώνας. Ξέρετε, κύριε Δάρα ή κύριε Δαράκη, γιατί δεν σας βλέπω. Μην είστε να χωριέ, δεν υπάρχει κάποιο. Θέλετε να πούμε σήμερα για τη μετεγκατάσταση. Στο τέλος με ρωτάτε. Σας έλεγα λοιπόν ότι μας είχαν υποσχεθεί 33.000 μετεγκαταστάσεις, έχουν γίνει μόνο 5.000. Έχουμε άλλους 7.500 έτοιμους. Έχουμε 600 ανήλικα έτοιμα για μετεγκατάσταση. Και λέμε θυμωμένα στην Ευρώπη ότι πρέπει επιτέλους να τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Τα κράτη-μέλη πρέπει να δέχονται αυτούς τους ανθρώπους όπως έχει πάρει απόφαση η Ευρώπη. Ευχαριστούμε τις χώρες που τους δέχονται, αλλά αυτό πρέπει να γίνει συνολικά σε όλη την Ευρώπη. Αληθεύει ότι στην πρώτη θέση είναι Γαλλία, η Φιλανδία είναι ψηλά επίσης, δεν είναι έτσι, στον αριθμό αυτών Κοιτάξτε, που δέχονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τις σκανδιναβικές χώρες, κυρίως, επίσης και κυρίως με τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Γαλλία, την Πορτογαλία. Βοηθάνε. Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται κυρίως σε ένα διμερές επίπεδο. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή απόφαση η οποία πρέπει να τηρηθεί. Αντίθετα, παρατηρούμε κινήσεις από κράτη-μέλη όπως αυτά του Βίζεγκραντ, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, οι οποίοι σαμποτάρουν το relocation και αντιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αποφάσεις της. Ξέρετε, αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να σταματήσει εγκαίρως. Μάλιστα. Κύριε Μουζάλα, είπατε να τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Ένα κομμάτι είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Υπάρχουν έτοιμοι άνθρωποι που μπορούν να μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ένα άλλο κομμάτι, επανέρχομαι, έχει να κάνει με την καθυστέρηση που είναι στις αιτήσεις για άσυλο. Εκεί και εκεί όμως έχουν κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες δεν έχουν τηρήσει. Όχι. Τι ακριβώς γίνεται. Πέρα έχουμε υποχρεώσεις. Γιατί είχαμε τον κύριο Βίτσα προηγουμένως που έλεγε κάτι τέτοιο. Ακούστε να δείτε κάτι, για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Εμείς έχουμε την υποχρέωση με βάση τη Συνθήκη Ευρώπης-Τουρκίας να εξετάζουμε με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τη Συνθήκη της Γενέβης το άσυλο. Δυστυχώς υπάρχει τώρα ένα κόλπο, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο κάνουν αίτηση για άσυλο και έτσι η υπηρεσία ασύλου μας έχει 13.000 αιτήσεις ασύλου να εξετάσει. Για να τις εξετάσει με βάση το διεθνές δίκαιο, οι ρυθμοί ήταν αργοί. Τώρα αρχίζουμε να αποκαθιστούμε ρυθμούς, αλλά και πάλι κανείς να μην περιμένει ότι αυτά τα πράγματα γίνονται μαγικά. Ξέρετε, έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν υπάρχουν σε αυτή την ιστορία της μετανάστευσης ταχυδακτυλουργοί που να βγάζουν λαγούς από τα καπέλα τους. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αφήνεται μόνη της και στο άσυλο. Έχουμε μία απουσία της ΕΑΣΟ. Και θα ήθελα εδώ να σας πω το εξής. Παρουσιάζεται η ΕΑΣΟ σαν μία αλληλεγγύη της Ευρώπης προς τη χώρα μας. Αυτό είναι λάθος, κύριοι. Η συμφωνία είναι Ευρώπης-Τουρκίας. Επομένως, τα κράτη-μέλη οφείλουν να ενισχύσουν την ΕΑΣΟ, γιατί εκεί πέρα βρίσκεται το πρόβλημα, όχι στην ίδια την ΕΑΣΟ, ώστε να ανταπεξέλθει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία με την βοήθεια του δικού μας ασύλου στις υποχρεώσεις της συμφωνίας. Εδώ λιγάκι έχει αντιστραφεί η πραγματικότητα. Και τον τελευταίο μήνα αυτό είναι που κάνουμε ένα διπλωματικό μαραθώνιο στην Ευρώπη και λέμε. Η πραγματικότητα λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις υπηρεσίες της
οφείλει να στηρίξει τη συμφωνία. Δεν είναι αλληλεγγύη στην Ελλάδα, είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Μιας και θίξατε το θέμα της Τουρκίας, ένα ερώτημα. Πρώτα-πρώτα, αν έχουν αυξηθεί οι ροές το τελευταίο διάστημα? Όχι. Όχι. Οι ροές παραμένουν σταθερές γύρω στους 100 με 120 ανθρώπους την ημέρα. Εδώ επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι από ό,τι φαίνεται έχουμε κάνει μια καλή δουλειά, γιατί σε πολύ λίγους μήνες ξεχάσαμε ότι οι ροές πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 5 με 7.000 ανθρώπους την ημέρα. Ναι. Πείτε μου και κάτι άλλο. Οι προθέσεις να αναπτυχθούν hot spots, να αναρθούν κέντρα μάλλον φιλοξενίας στην κεντρική Ελλάδα, σε άλλους χώρους που δεν ήταν στο αρχικό σχέδιο. Πώς προχωράνε? Αυτό που λέτε δεν υπήρχε ποτέ σαν σχέδιο. Δεν είχατε σχέδιο ότι θα έπρεπε να μοιραστούν σε όλη την Ελλάδα? Αυτό το οποίο ζητάμε είναι ότι επειδή υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση πληθυσμού προσφύγων και μεταναστών, κυρίως πια γιατί έχει αλλάξει η σύνθεση μεταναστών, ζητήσαμε από την Ευρώπη να μεταφέρουμε κάποιους από αυτούς σε κλειστά κέντρα στην ενδοχώρα, χωρίς να φύγουν από τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Εδώ που βρισκόμαστε λοιπόν. Δεν έχουμε θετικά αποτελέσματα μέχρι στιγμή. Συνεχίζουμε και το παλεύουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό, είναι ο κύριος Καρακούλης. Είναι ο κύριος Καρακούλης, θέλει να σας κάνει ερώτηση. Οι επαναπροωθήσεις, καλημέρα σας, οι επαναπροωθήσεις των παράτυπων μεταναστών. Έχετε εικόνα του αριθμού των επαναπροωθήσεων, σε τι κατάσταση βρίσκεται? Τι εννοείτε? Ενώ αν έχετε επαναπροωθήσει παράτυπους μετανάστες πίσω στις χώρες τους. Ακούστε με. Επαναπροωθήσεις δεν κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται από τη συνθήκη της Γενέβης. Εάν εννοείται τις επιστροφές στις χώρες καταγωγής τους. Σωστά. Μιλάμε για τους παράτυπους μετανάστες που αυτό προβλέπεται στο κοινοτικό δίκαιο, όπως ξέρετε. Κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι το τρίτο κομμάτι των προτάσεών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να έχει έναν μηχανισμό επιστροφών, για παράδειγμα στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, στο Μαρόκο. Αυτό δεν το έχει και το εναποθέτει σε εμάς. Καταλαβαίνετε ότι κάτι που δεν μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε μεμονωμένη χώρα να το κάνει. Έτσι, το 2014 λοιπόν, είχε γίνει, κύριε Μουζάλα, όμως. Κύριε Καρακούνη. Τέλος πάντων, το βάλατε το θέμα, βεβαίως. Το πούμε μετά, βεβαίως. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε βάλει στην Ευρώπη και το δουλεύουμε και πιέζουμε πάρα πολύ ώστε να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών. Τον τελευταίο χρόνο προσπαθήσαμε 4 φορές να επιστρέψουμε παράτυπους μετανάστες. Μάλιστα. Στο Πακιστάν και τις 4 φορές δεν στάθηκε δυνατόν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήμασταν στον κύριο Καρακούνη, αλλά κύριε Καρακούνη, επιτρέψτε μου. Βεβαίως. Δεν το πήραμε φυσικά. Προφανώς. Λοιπόν, κύριε Καρακούνη, όμως, να πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για να μην κόψουμε τον ιρμό της σκέψης. Νέοι αφιγραντήρες EuroPro. 5 μοντέλα για όλες τις ανάγκες. Και 4 στάδια καθαρισμού. Για αέρα απαλλαγμένο από κάπνα και μυρωδιές. Νέοι αφιγραντήρες EuroPro. Μία συσκευή, πολλές λύσεις. Φρούτα και λαχανικά για μπέχτα υγιή παιδιά. Αγωνίζουν το μυαλό σου, θέλουν μόνο το καλό σου. Μην πετάς τη δύναμη σου, πάντα μες στη διατροφή σου. Θα τα βρείτε στο ψυγείο, θα τα τρώτε στο σχολείο. Φρούτα και λαχανικά τρώτε καθημερινά. Ναι στη γεύση, ναι στα φρούτα, ναι στα λαχανικά. Ενέργεια συγχρηματοδοτούμενη από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλφα σίγμα ζαγοράς πηλίου,